Σήμερα Τετάρτη γίνεται μια συμβολική διαμαρτυρία σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας για το θέμα της ενέργειας και των πολύ ακριβών λογαριασμών που έρχονται στα καταστήματά μας και όχι μόνο. Το θέμα το γνωρίζουμε αρκετούς μήνες τώρα και οι επιχειρήσεις αλλά και όλοι οι κάτοικοι με τους λογαριασμούς που έχουν λάβει στα σπίτια τους. Τα ποσά έχουν ξεφύγει, είναι υπέρογκα, τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Σήμερα συμβολικά θα σβήσουμε για μισή ώρα τα φώτα μας σε όλα τα μαγαζιά εστίασης 7 με 7.30 το απόγευμα σαν ένα τρόπο διαμαρτυρίας πάνω σε αυτό. Ταυτόχρονα με ευκαιρία βρίσκαμε εδώ κάποιους λογαριασμούς, οπότε να σας δείξουμε την μεγάλη διαφορά των τιμών και πραγματικά τα ποσά για να μπορέσετε να καταλάβετε όλοι το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα. Αντίστοιχη ημερομηνία μέσα στο 20. 222 το έναντι, είναι 932 η καθαριστικός. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ποσό και αντίστοιχος για το δίμηνο που αφορά το 21 φτάνουμε στα 5.377. Καταλαβαίνετε ότι είναι γύρω από τα 2.000 ας πούμε περίπου που είναι το αντίστοιχο δίμηνο του 20. Στο αντίστοιχο δίμηνο του 21 έχουμε μια αύξηση σχεδόν 100%. Όπως και εδώ βλέπουμε τις συνεχές αυξήσεις, ας πούμε ότι ξεκινάει από 920-982, μετά πάει στα 1430 και καταλήγει ας πούμε τώρα στα 2378. Συνεχώς αυξανόμενοι οι λογαριασμοί. Παράδειγμα είναι αυτό εδώ πέρα, η τεράστια διαφορά, η οποία ο μεγαλύτερος λογαριασμός που είχε πληρώσει μέχρι το 20 ήταν 1346 ευρώ και πριν κανένα μήνα της ήρθε 11.243 ευρώ. Μιλάμε για 10 φορές πάνω το ποσό. Είναι πάρα πολλές και ρυθμισμένες χρεώσεις οι οποίες ποτέ δεν ξέρουμε τι είναι αυτές και δεν ξέρω και τι γίνεται με τις μετρήσεις των κιλοβατόρων. Ένα άλλο επίσης πρόβλημα που μπορεί να φανεί σε αυτόν εδώ τον λογαριασμό είναι ότι παρόλο που το ποσό είναι λίγο πολύ παρόμοιο, ο λογαριασμός, αυτός που έχει τα 800 ευρώ ρυθμιζόμενες χρεώσεις, έχει λιγότερες κιλοβατόρες χρεωμένες και σχεδόν όλος ο λογαριασμός, γιατί άμα δείτε από τα 1300, δηλαδή το ρεύμα είναι 400 ευρώ και είναι διπλάσια οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Αυτά τα ποσά εννοείται ότι είναι υπέρογκα και πόσο μάλλον όταν είχαμε μια τεράστια πτώση τζίρου, απώλειες από το πελατολογιό μας και όλα αυτά που φωνάζουμε τόσους μήνες, το να έχουμε διπλάσιους και τριπλάσιους μηνιαίους λογαριασμούς είναι σαν να έχουμε δεύτερο και τρίτο ενίκιο επάνω στις πλάτες μας, που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το αντέξουν και έχουν τεράστιο πρόβλημα στη ρευστότητα και στο πώς θα αποπληρωθούν όλα αυτά τα χρέη αυτή τη στιγμή. Πόσες επιχειρήσεις εκτιμάτε ότι θα κλείσουν μετά από αυτές τις αυξήσεις? Θα υπάρξουν πολλές διακοπές ρεύματος, προσπαθούν να κάνουν ρυθμίσεις όσοι μπορούν για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια άκρη μέχρι να περάσει αυτό, αλλά όσο δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη στο θέμα αυτής της ακρίβειας που μας έχει γονατίσει όλους, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί πηγαίνετε και σούπερ μάρκετ, βλέπετε και το πόσο πολύ έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή γύρω στο 90% από ό,τι ακούγεται δεν μπορεί να αποπληρώσει τα πάγια του. Αναμένετε το επόμενο διάστημα να κλιμακώσετε τις κινητοποιήσεις? Προσπαθούμε συνέχεια με διαφορετικούς τρόπους να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα που θέλουμε και να μην προβούμε σε κινητοποιήσεις σε δρόμους και σε πλατείες, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια λύση γιατί μετά θα είναι μονόδρομος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητοποίηση της δομής θα συμμετέχετε? Θα πάρθει απόφαση αυτές τις μέρες λόγω των κινητοποιήσεων που είχαμε αυτές τις μέρες και το θέμα με το φαγητό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες που κάναμε δωρεά κάποια φαγητά και με αυτή την κινητοποίηση που ήρθε σήμερα δεν έχουμε προλάβει να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Έχουμε κάνει κάποια δουσού, έχουμε μιλήσει για το θέμα, αλλά επειδή είναι λεπτό θα μιλήσουμε με όλα τα μέλη μας, οπότε να έχουμε μια κοινή γραμμή όλοι μαζί που θα τη μάθετε πολύ σύντομα. Βέβαια να πούμε ότι έχει αντίκτυπο και στους πελάτες το ρεύμα, έτσι. Όταν τους έρχεται υπέρογκος ο λογαριασμός και στο σπίτι, σίγουρα δεν έχουμε την πελατεία που πρέπει να έχουμε, οπότε είναι διπλάσιο το κακό. Μία να μην μπορείς να πληρώσεις ένα μεγάλο λογαριασμό και από την άλλη ο κόσμος που πραγματικά δεν μπορεί να βγει να πιει ένα καφέ ή ένα ποτό ή να φάει ένα φαγητό έξω. Το να ρυθμιστούν τα ποσά αυτά στη ΔΕΗ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναρθεί άλλος λογαριασμός, έτσι. Άρα θα καταντήσουμε να συσσωρεύονται χρέη. Και δεν είναι μόνο αυτό που ρυθμίζουμε, ρυθμίζουμε και ασφαλιστικές εισφορές, ο καθένας με τον ιδιοκτήτη του πώς θα αποπληρώσει το ενίκιο και ένα σωρό άλλα προμηθευτές.
Μαθηματικά, έτσι όπως πάμε, ας πούμε, θα βρεθούμε το καλοκαίρι να χρωστάμε κάθε επιχείρηση γύρω σε 100.000. Οπότε είναι η γενικότερη οικονομική πολιτική που. Είναι η γενικότερη οικονομική πολιτική που ακολουθείτε, η οποία δεν σας αφήνει να ανασάνετε. Βέβαια, γιατί το να το ρυθμίσω δεν σημαίνει ότι το εξόφλησα. Σημαίνει ότι πρέπει να το πληρώσω πάλι. Το αν θα το πληρώσω cash, δηλαδή τα 10.000 ή θα το κάνω δόσεις. Δεν πρέπει κάθε μήνα εγώ να πάω να είμαι εντάξει στις δόσεις της ρύθμισης. Δεν θα ξαναρθεί κοινωνικός οργανισμός, δεν θα ξαναπάει σε ρύθμιση. Προμηθευτές, όλα αυτά ας πούμε θα συσσωρευτούν και θα χρωστάμε τελικά, αλλά δεν τα έχουμε ρυθμίσει όλα. Αλλά θα χρωστάμε. Όπως επίσης, συνήθως μία ρύθμιση απαιτεί τουλάχιστον το 40% του ποσού μπροστά και το υπόλοιπο να πάει σε ρυθμιζόμενες δόσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο λογαριασμό, ότι πάλι θα είναι ένα μεγάλο ποσό για να δώσεις, για να μπορέσεις να κάνεις τη ρύθμιση. Έχουμε μία συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας ενημερώσουμε για αυτά, θα γίνει την Πέμπτη. Οπότε να δούμε άμα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό. Το πρόβλημα, ναι, είναι πανελλαδικό και γι' αυτό προσπαθούμε να συντονίζουμε όλοι μαζί και το Βόρειο Αιγαίο αλλά και σε όλη την Ελλάδα αυτές τις κινήσεις για να ακούγονται παντού.